Το μεγαλύτερο μοτοσυκλετιστικό γεγονός της χρονιάς ξεκινάει. Έκθεση μοτοσυκλέτας 2024 στο Metropolitan Expo. Όλοι είναι εδώ φέτος. Μια έκθεση που άγγιξε ευρωπαϊκά πρότυπα και που επιτέλους ανέδειξε την πραγματική δυναμική του κλάδου μας. Αυτό ήταν το φετινό σαλόνι μοτοσυκλέτας που πραγματοποιήθηκε 10 με 14 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Μια έκθεση μοτοσυκλέτας που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε στη χώρα μας και που δεν ξέρω αν είδαμε και ποτέ. Σε ένα απολαυστικό εορταστικό πενθήμερο, η έκθεση μοτοσυκλέτας υποδέχτηκε περισσότερους από 42.000 επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όλες οι κορυφαίες εταιρείες της αγοράς έδωσαν δυναμικό παρόν, προσθέτοντας τη μοναδική δυνατότητα στους λάτρεις των δικύκλων να δουν από κοντά για πρώτη φορά νέα μοναδικά μοντέλα και να ενημερωθούν για ό,τι νέο κυκλοφορεί σε εξοπλισμό μοτοσυκλέτας και αξεσουάρ. Ενώ το περιοδικό Moto ήταν αυτό που είχε αναλάβει την διοργάνωση των test rides με πάνω από 70 μοτοσυκλέτες να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Η απουσία του Piaggio Group, της Harley, της Fantic και της Beta, αλλά και άλλων μικρότερων εταιριών, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τους χιλιάδες επισκέπτες που επισκέφτηκαν την έκθεση. Εντυπωσιακή η επανεμφάνιση της Suzuki, της Honda, της BMW και της Kawasaki, που έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια από τις εκθέσεις μας, όπως επίσης και της Peugeot Motocycles, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ύστερα από τη νέα αντιπροσώπευσή της από τον όμιλο Σαρακάκη. Οι πόρτες άνοιξαν στις 10 το πρωί της Τετάρτης για τους δημοσιογράφους με ολιγόλεπτες παρουσιάσεις και ξεναγήσεις στα μεγάλα περίπτερα της Suzuki, της Honda, της BMW, της Yamaha και της εταιρείας Gorgolis, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από τις μοτοσυκλέτες που θα αποτελέσουν πόλο έλξης το εορταστικό πενθήμερο. Είδαμε αρκετά μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους τους επόμενους μήνες, αρκετές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, πρωτότυπα project που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από ελληνικές εταιρείες, αλλά και την πρώτη επίσημη παρουσία της κινέζικης Kove, που αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας από την Gorgolis ΑΕ. Ξεχωριστές παρουσίες ήταν αυτές της Gas RC16. Είναι η ίδια μοτοσυκλέτα που ο Αγκούστο Φερνάντες οδήγησε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν του 2023 στο MotoGP. Της πανέμορφης Yamaha XSR 900 GP. Της Ducati Multistrada V4 RS, αλλά και της Desert X Rally, της BMW M1000 XR, που η καημένη αν είχε στόμα ποιος ξέρει τι θα ακούγαμε, της MV Agusta Dragster RR, αλλά και της επαιτειακής έκδοσης των 25 χρόνων της Suzuki Hayabusa. Για πρώτη φορά, νομίζω, σε έκθεση μοτοσυκλέτας είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο πολλά χωμάτινα μοντέλα, όπως αυτό της Suzuki, το νέο Vestrom 800DY, ένα rally project της ελληνικής αντιπροσωπείας σε συνεργασία με την Aurora. Το Husqvarna Norden 901, επίσης μια συνεργασία της εταιρείας Πετρόπουλος με την Aurora. Η μοτοσυκλέτα του Βασίλη Μπούδρου που έτρεξε στο φετινό Rally Dakar. Δύο ετοιμοπόλεμα Yamaha Tenere και αυτά για το Ελλάς Rally. Όπως και το ολοκένουργιο motocross μοντέλο της βρετανικής εταιρείας Triumph TF250X.
Το ενδιαφέρον του κόσμου τράβηξαν επίσης και οι κινέζικες χωμάτινες μοτοσυκλέτες, της CF Moto, της Kove, της Vodge και της Kiway. Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με αποκορύφωμα το Σάββατο, όπου κυριολεκτικά οι διάδρομοι πλημμύρισαν από κόσμο, κάνοντας σχεδόν αδύνατη τη διέλευση από περίπτερο σε περίπτερο. Από τη μεριά μας αξίζει να δώσουμε συγχαρητήρια στην εταιρεία BeBest, στον κύριο Λαμάρη, καθώς και στον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος, που έφεραν εις πέρας μια άκρος πετυχημένη έκθεση μοτοσυκλέτας. Δεν ξέρω αν το υψηλό κόστος της έκθεσης αντέχεται για κάθε χρόνο σε μια τέτοια μικρή αγορά όπως είναι η χώρα μας, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι η έκθεση μοτοσυκλέτας γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα. Και βέβαια το κυριότερο είναι ότι όσοι επέλεξαν να την επισκεφτούν δικαιώθηκαν και απόλαυσαν μια έκθεση μοτοσυκλέτας ευρωπαϊκού επίπεδου.